Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά και στο προσκήνιο βρίσκονται οι αντιδράσεις για το ασφαλιστικό. Δικηγόροι, γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Σήμερα στην Καλαμάτα, αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στον κόμβο του ασπροχώματος, στείνοντας μπλόκο και προχώρησαν σε κλείσιμο του δρόμου. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση και για αυτά που είπε ο Υπουργός, δεν θέλουμε και διάλογο μαζί τους, γιατί... Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Μεσσηνία, καθώς και σήμερα βρίσκονται στον κόμβο του ασπροχώματος και σε συνεννόηση με το Πανελλήνιο Συντονιστικό τους Όργανο έκλεισαν το δρόμο μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είμαστε εδώ, σας πρόχομαι, στην καρδιά της Μεσσηνίας. Είμαστε εδώ ανυποχώρητοι στις θέσεις μας. Αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, δεν κάνουμε πίσω. Όχι μόνο να πάρει το νομοσχέδιο, να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Γιατί και με το ισχύον που υπάρχει δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή με αυτά που έχουν περάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις μας, όσο θα πηγαίνουν, θα είναι και πιο δυνατές. Θα κλιμακώνονται περισσότερο. Δηλαδή περιμένουμε γύρω στα 60 τρακτέρ αύριο από Αγροτοκινητοτροφικό Σύλλογο Χατρινού, Χώρα και Γαργαλιάνους και ίσως και περισσότερα. Άλλα 30 από Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, δηλαδή θα είμαστε γύρω στα 150 τρακτέρ μέχρι την Τετάρτη, πιστεύω, και όσο θα πηγαίνουμε θα γίνεται μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση και για αυτά που είπε ο Υπουργός, δεν θέλουμε και διάλογο μαζί τους, γιατί έχουμε χορτάσει παραμύθια πια. Μόνο να πάρει τα μέτρα πίσω και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και τότε θα πάμε σε διάλογο. Αποφασισμένοι δηλώνουν ότι θα ενταθούν οι κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή των αγροτών να αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα περιμένουμε ακόμα και άλλα μηχανήματα να προσέλθουν στον μπλόκο και βάσει του Πανελλαδικού Συντονιστικού, που έχουμε επικοινωνία καθημερινή και εντωμεταξύ έχουμε και κάλεσμα του Πανελλαδικού Συντονιστικού στον Αγροτοκινητοτροφικό Σύλλογο Μεσσήνης και θα παρευρισκόμαστε εκεί αύριο στον μπλόκο της Νίκαιας. Θα πάνε αντιπρόσωποι δηλαδή από εδώ και θα μας εκπροσωπήσουν. Δηλαδή από αύριο πάλι δηλαδή θα βγει το πρόγραμμα πώς θα κινηθούμε. Στο χώρο των κινητοποιήσεων εισέρχονται καθημερινά όλο ένα και περισσότερες τάξεις παραγωγικών και άλλων επαγγελματικών φορέων, ενώ και απλοί πολίτες συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ύστερα από κάλεσμα που έχουν απευθύνει οι συμμετέχοντες στα μπλόκα. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και συμπαράσταση από τους φορτηγατζίδες. Πιστεύω ότι την Πέμπτη θα είναι εδώ ενσωματωμένοι στον μπλόκο μαζί με τους αγρότες και πάλι συμπαράσταση έχουμε από τους μελισσοκόμους. Σε κάθε κινητοποίηση που θα κάνουμε και κάθε μορφή αγώνα θα συμπαραστέκονται και αυτοί. Εχθές μας συμπαραστάθηκε και ο δικηγορικός σύλλογος από την Κυπαρισσία και είμαστε όλοι σε ένα κοινό αγώνα. Σε αναβρασμό λοιπόν οι αγρότες όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έχοντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Πανελλήνιο Συντονιστικό, προχωρούν σε κλιμάκωση του αγώνα τους έχοντας βγάλει τα τρακτέρ στους δρόμους. Σε πολλά σημεία της περιφέρειας στείνονται μπλόκα και οι αγρότες διαμηνύουν με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν δικαιωθούν. Εντείνεται ο αγώνας των αγροτών με δυναμική να είναι η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου. Τα μέτρα είναι δυσβάστατα, δεν αντέχουμε, θα πεθάνουμε. Είναι το τελευταίο μας χαρτί που παίζουμε την κυβέρνηση. Κλείσαμε για την παλιά εθνική για μισή ώρα. Είναι η πρώτη μέρα που κόβεται η Πελοπόννησος στα δύο, για μισή ώρα ενδεικτικά. Από απόψε το βράδυ θα αποκοπούν τα φορτηγά και οι λαϊκατζίδες που θα ανεβαίνουν στην Αθήνα. Υπάρχει περίπτωση από αύριο, γιατί 12 η ώρα θα γίνει εδώ το Παμπελοποννησιακό.
δίνουμε γραμμή και πάμε για διαρκείας. Και η παλιά και η καινούργια. Όταν λέμε διαρκείας, επαορίστου. Θα πάρθουν οι αποφάσεις αύριο στις 12 η ώρα εδώ. Δεν θα έχει πρόσβαση να περάσει κάποιος για Αθήνα με τίποτα, έτσι. Μόνο ό,τι έχει σχέση, με έκτακτη ανάγκη. Ασθενοφόρα και πυροσβεστική. Μόνο, τίποτα άλλο. Μετά από σύσκεψη που έγινε στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας με τη συμμετοχή του συλλόγου μας και της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών, αποφασίστηκε να κάνουμε ένα μπλόκο στο κόμβο Νεστάνης για να δείξουμε και εμείς τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός τομέας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, περιμένουμε να έρθουν και άλλα τρακτέρια να ενδυναμώσουν το μπλόκο μας. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία θα διαμορφωθεί το μπλόκο. Υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Το πλαίσιο αυτό είναι η κυβέρνηση να τραβήξει άμεσα πίσω το φορολογικό και το ασφαλιστικό, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτούμε όλα τα ζητήματα που έχει ο αγροτικός τομέας. Μεγάλα προβλήματα του αγροτικού τομέα είναι και το κόστος παραγωγής, αλλά κυρίως αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα προϊόντα που παράγουμε έχουν χάσει πλέον την εμπορική τους αξία. Βγάζουμε προϊόντα, τα πουλάμε και αυτά που εισπράττουμε δεν φτάνουν να καλύψουμε τις ανάγκες για να ξανακαλλιεργήσουμε. Είδαμε λοιπόν το τι συνέβη και στην Κόρινθο και στην Τρίπολη. Πάμε εμείς να μείνουμε λίγο στην Κόρινθο, να καλησπέρασουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής, τον κύριο Παναγιώτη Φιακά. Καλησπέρα σας, κύριε Φιακά. Καλησπέρα. Είμαστε και είσαστε κι εσείς ένα κλειό ουσιαστικά κινητοποιήσεων όλο αυτό το διάστημα αγροτικών κινητοποιήσεων η Πελοπόννησος. Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς θα κινηθείτε τις επόμενες ώρες. Καταρχάς σας ακούω πολύ λίγο. Τις επόμενες ώρες, αυτή τη στιγμή στον Ισμό, εδώ βρισκόμαστε πάνω από 300 τρακτέρ. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω τώρα. Ναι. Αύριο το πρωί, μετά τις 12 η ώρα, περιμένουμε παμπελοποννησιακή συνάντηση με όλα τα μπλόκα της Πελοποννήσου στο επίκεντρο και τις καρδιές της Πελοποννήσου που αυτή τη στιγμή χτυπάει στον Ισμό. Μετά τις 12 η ώρα θα βρίσκονται όλοι εδώ. Αύριο περιμένουμε νέες δυνάμεις από τα μακρινότερα χωριά της Πελοποννήσου, Φενεού, Στυμφαλίας. Θα ενισχύσουν το δύναμο τον μπλόκο και θα βρίσκονται μετά τις 1 η ώρα εδώ. Κύριε Φιακά, θα έχουμε κλείσιμο δρόμο για να το ξέρουμε. Σε μεγάλο βαθμό, αύριο θα είναι σχεδόν τη μεγαλύτερη μέρα η εθνική κλειστή και η παλιά εθνική κλειστή. Θα αποκοπεί σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας, θα είναι αποκομμένη η Ελλάδα στα δύο. Μάλιστα. Ο λόγος που προχωράτε έτσι σε αυτή τη δυναμική κινητοποίηση, ποιος είναι να μας τον εξηγήσετε, γιατί μέχρι σήμερα είχαμε, θα λέει κανείς, αποσπασματικές έτσι, διακοπές της κυκλοφορίας. Πλέον από ό,τι φαίνεται πάτε σε πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Αύριο το πρωί παρεπιπτόντως ξέχασα να σας πω τη συντονιστική του Ισμού. Θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε στη συνάντηση που έχουν τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα και είτε αύριο βράδυ είτε μεθαύριο θα βρίσκονται και σε συνάντηση συντονιστική της Πελοποννήσου, του Ισμού, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε σε επέκταση των κινητοποιήσεων και σε πιο σκληρή στάση, γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι φορείς, κάποιοι παράγοντες, κάποιοι που θέλαν και μιλάγαν για μια διάσπαση του Ισμού, σήμερα το πρωί πριν κατεβάσουμε τις νέες δυνάμεις, κάποιοι λέγανε ότι αυτή τη στιγμή ο Ισμός έχει μείνει με 10 τρακτέρ. Θέλανε τη διάσπαση του Ισμού ώστε να μπορέσει να φύγει ένα, το μεγαλύτερο βαρύδι, από το πλάνο των υπολείπων. Θεωρούν το πιο κομβικό σημείο και είναι το πιο κομβικό σημείο, αυτή τη στιγμή ο Ισμός. Είναι πρώτη φορά όμως μετά από 15 χρόνια και κανένας δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτή η κίνηση εδώ. Γι' αυτό προσπαθούν και μας πολεμάνε να μην είμαστε εδώ από την πρώτη μέρα. Κύριε Φιακά, στη συνάντηση που πάτε με τον Πρωθυπουργό και που είχε γίνει μια πρόσκληση για διάλογο, εσείς πάτε με βασικό αίτημα την απόσυρση του προσχεδίου, του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό ή συζητάτε βελτιώσεις? Όπως ήταν πριν και συζητήσαμε πριν φτάσουμε στις 147 σελίδες του κύριου Κατρούγκαλου, είχαμε συναντηθεί στο Υπουργείο, έχουμε κάνει συναντήσεις με όλες τις φορείς, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπουργείο Οικονομικών και κύριο Κατρούγκαλο, μας είχε υποσχεθεί και μας είχε πει ότι το ασφαλιστικό θα πάει κλιμακωτά. Η κλίμακα των τριών, η κλίμακα των πέντε. Για τα επόμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή, πάει το 16 και το 17 κλιμακωτά και παγιώνεται στο 20% επί του κέρδους, επί του καθαρού. Μάλιστα. Κύριε Φιάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να το γνωρίζουν λοιπόν οι πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν ότι αύριο θα έχουμε σχεδόν όλη την ημέρα, όπως μας είπε ο κύριος Φιάκας, αποκοπή της κυκλοφορίας τόσο από την νέα όσο και από την παλιά. Εκτός από τα έκτακτα. Εκτός από τα έκτακτα. Ωραία. Αυτό να ξέρετε είναι αρχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φιάκα. Το πρόβλημα υπάρξει, είναι εντολή ρητή από εμάς και από τον κόσμο. Υπάρχει έκτακτη λωρίδα για όλα τα επίγοντα. Εδώ όμως δεν θεωρούμε ότι θα φέρουμε όμως κοινωνικές τάξεις απέναντί μας. Αύριο το πρωί, σήμερα βρισκόντουσαν εδώ όλοι οι συλλογικοί φορείς της Κορινθίας. Τα ταξί, αύριο το